Καλώς ήρθατε στο πρώτο vlog μας! Μόνη μου! Πρέπει να έχω κοινό πάνω! Vlog μας 2022! 22, ναι. Ναι, 22 πηγαίνοντας στο 23. Ναι, πρώτη φορά που κάνω vlog μας ποτέ στη ζωή μου, ο Πάνος το έχει ξαναπροσπαθεί στο παρελθόν. Ήταν αποτυχία. Στις 5 μέρες αρρώστησε. Δεν ξέρω πώς θα καταλήξει και αυτό. Και είπαμε φέτος να το δοκιμάσουμε. Βάζω πληθυντικό γιατί τον θεωρώ πολύ σημαντικό μέρος στο vlog μας. Θα δίνω παλμό στα vlog μας. Θα λέω πάμε λίγο vlog μας. Αυτό θα κάνει. Ωραία, καλά θα πάει αυτό. Οπότε. Θα κάνει edit. Ναι, σήμερα ξεκινάμε. Θα δείξουμε το σπίτι, δεν είναι στολισμένο καθόλου. Δεν είναι καθόλου στολισμένο. Δεν έχει καθόλου vibe Χριστουγέννων. Και κρατιέμαι πάρα πολύ καιρό γιατί εγώ ήθελα να στολίσω από 15 μέρες. Από 15 Νοεμβρίου ήθελα να στολίσω, άλλο που πάνω το ξέρει. Και επειδή είπαμε να κάνουμε vlog, μας το κράτησε. Mm-hmm. Εδώ. Θα μπει δέντρο. Τώρα ετοιμαστήκαμε να πάμε στο ντου. Εγώ έβαλα ήδη τα αθλητικά μου για να πάω και γυμναστήριο. Με το φούτερ πας γυμναστήριο. Δεν το βγάζω το φούτερ. Τι φαίνεται κοιλιά. Φαίνεται κοιλιά, γιατί δεν έχω κοιλιά. Ρουφιέται. Μη ρουφιέσαι, ρε. Δεν ρουφιέ. Λίγο. Εντάξει, καλά είναι ακόμα. Καλά είναι. Αλλά πρώτα που πάμε γυμναστήριο, θα κάνουμε στούντιο. Ναι, θα πάμε στούντιο να γυρίσουμε βίντεο. Gaming βίντεο, γιατί έχουμε και άλλα κανάλια. Δεν έχουμε μόνο αυτό. Σε παρακαλώ. Βασικά αυτό είναι στο κομμάτι μέσα γενικά της καθημερινότητας. Ότι τρώμε πρωινό και πάμε στούντιο. Αυτό δεν το βάλεις. Εγώ ήθελα να το βάλω και εσύ βλοπείς την κάμερα και άρχισε να γράφεις. Ωραία, τώρα πρέπει να βλοκάρεις καλύτερα. Πολυκατοικία έχει μπει σε χριστουγεννιάτικο μου. Εδώ έχει κανένα δεκαήμερο. Ένα ταπεινό στολισμό για την είσοδο. Δεν ξέρω, και κάθε χρόνο είναι διαφορετικό. Εσύ ωραίο, έχουμε τζάκι. Έχουμε δέντρο. Ακόμη και φάρνη έχουμε. Για όλους εσάς που δεν ξέρετε τι είναι τα vlog μας, τα vlog μας είναι μια σειρά από vlog με χριστουγεννιάτικο περιεχόμενο. Προέρχεται από τις λέξεις vlog και Christmas και αυτό που κάνεις είναι να τραβάς μία μέρα vlog και την επόμενη να το ανεβάζεις για να το μοιράσεις με τον κόσμο. Και κάθε φορά γίνεται το ίδιο, από 1 Δεκεμβρίου μέχρι και 26 που ανεβαίνει ουσιαστικά το τελευταίο το χριστουγεννιάτικο vlog. Και κάπως έτσι γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Το edit από αυτά τα vlog θα το κάνω κατά βάση εγώ, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν θα έχω πολύ χρόνο για να μπορώ να γυρνάω και κάποια πράγματα μέσα στη μέρα και να προλαβαίνω να το κάνω και edit για να ανεβαίνει την επόμενη μέρα. Οπότε μην περιμένετε τρελά πράγματα από κομμάτι edit, ούτε και στο θέμα το thumbnail θα μπορώ να ασχολούμαι πάρα πολύ. Αυτό που θα κάνω θα είναι να έχω μία ίδια φωτογραφία που θα χρησιμοποιώ κάθε φορά και απλά θα αλλάζω τον αριθμό της ημέρας. Άρα για 25 μέρες θα μπείτε στην καθημερινότητά μας, θα μάθετε τα πάντα και πιστεύω ότι θα κάνουμε πάρα πολύ όμορφη παρέα. Σας έχω εδώ πέρα και την Κρίστη. Γεια σου, γεια. Για 25 μέρες το βλεπόμαστε. Κάθε μέρα! Τσουκού μπορεί να παίρνετε break, εκτός αν βρισκόμαστε και τα σουκού και λέμε πάμε για ένα καφεδάκι. Δεν θα πηγαίνουμε για ένα καφεδάκι, τώρα που κάνουμε και vlog μας. Εγώ γύρισα 2 gaming βίντεο και το ένα με το που κλείνω το πρόγραμμα έφαγε blue screen ο υπολογιστής μου, οπότε σημαίνει ότι το αρχείο καταστράφηκε. Και γυρνούσε 50 λεπτά. Δεν θα κάτσω να ξαναγυρίσω τώρα, θα πάω γυμναστήριο. Αλλά δεν θα σας πάρω μαζί μου άλλη μέρα. Έχουμε πολλές μέρες μπροστά μας. Μην αγχώνεσαι. Γεια σου, Κρίστη. Με έρχεται ξαναχαιρετήσει. Πότε? Πριν, που δεν ήσασταν. Έλειπα. Η ζωή συνεχίζεται και χωρίς εσένα. Έλειπα. Πού ήμουνα? Απέναντι. Ναι, απέναντι. Ξεφόρτωνα. Μπορούμε να το δείξουμε. Ναι. Πότε θα ανέβει? Αύριο. Θα το ανεβάσω. Ναι, τι ωραίο που είναι. Τι είναι αυτό, πες στον κόσμο. Είναι το καινούργιο μου σκουφάκι. Σε ροζ. Και θα κάνουμε τώρα το photo shoot. Για να μπει στο e-shop. Ναι. Άρα θεωρητικά τώρα αν βάλεις το link ο κόσμος θα μπορεί να παραγγείλει. Θα το βάλω τον link. Ω, τι cute που είστε έτσι. Εκεί. Γέλα φθόρμητα. Για ένα κοντινό το σκουφί για σκύψε. Εκεί. Και προτού πάμε στα χριστουγεννιάτικα, σας έχουμε εδώ την κορυφαία έκπληξη. Για πάνε εδώ, Κωνσταντίνα. Φαίνεται. Αυτό φαίνεται μια κυλίτσα. Ρίστη. Λοιπόν, είναι
μοναδική κολεξιόν Magic is Real. Είναι υπέροχο φούτερ το συγκεκριμένο. Ισχύει, έχει πολύ καλή ποιότητα. Με extra fresh print. Το οποίο θα το βρούνε, απλά δεν θα είναι διαθέσιμο από την αρχή σε όλα τα μεγέθη. Ωστόσο, όσοι θέλετε και βρείτε το μεγεθό, παραγγείλετε το τώρα, γιατί δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα τελειώσει. Και πάμε να κάνουμε φωτογράφηση. Άναψα το τζάκι, έχω βάλει και μουσική Christmas music. Και εδώ έχουμε και τον, πώς λέγονταν ο τέτοιο. Που δεν το αρέσει τα Χριστούγεννα. Μου αρέσει τα Χριστούγεννα. Απλά γιατί είμαστε και ζωντανή εκπομπή, να πω στον κόσμο. Δεν έχουμε φάει τίποτα μεσημεριανό. Κάτσε περίεργο το βαλιά. Εγώ θα το πω γιατί. Εγώ θα το πω. Λοιπόν, είναι 6 ώρα, δεν έχουμε φάει μεσημεριανό τίποτα. Ρε, έχω κάνει πόσα βίντεο σήμερα record, πόσες δουλειές τρέχουμε, γιατί δεν τα δείχνει αυτά η Κωνσταντίνα. Είμαι σε αυτή την ψυχολογική τη φάση, την οποία απλά θέλω να τσιρίξω, να κάτσω σε μια γωνία και να μην κάνω τίποτα. Θα σταλίσουμε. Και αυτές είναι οι μέρες vlog μας που λέτε. Είναι τις μέρες που... spirit. Vlogs χαράς, χριστουγεννιάτικο πνεύμα. Τις ξέρει η Κωνσταντίνα αυτές τις μέρες μου εμένα. Τώρα εγώ σβήνω σήμερα. Είναι η μέρα που τώρα έχω νεύρο και έχω νεύρο. Δώστε του μισή ωρίτσα. Αλλά θα στολίσουμε. Θα ανέβω στην πορεία. Η food και φάγαμε. Το με άρχισε να βρέχει και λέω δεν θα έρθει ποτέ η παραγγελία. Αλλά φυγό σε έκοψε η βροχή. Ναι, αυτό. Έβαλε tip. Εννοείται. Για φάμε. Θα το δει τώρα, δεν θα το αρέσει. Γιατί έχει τόσο διάσμα. Το όπισε σε κάμερα την αντίδρασή μου. Είδε πατάτα και θυμήθηκα ότι όταν πήραμε πατάτα μας άρεσε. Δεν πειράζει. Άλλο είναι το. Όταν περιμένεις πατάτα στις τηγανιτές και σου έρχεται αυτό εδώ. Αυτό είναι το δικό σου. Δείτε τι μου ήρθε. Όχι. Αυτό εδώ. Πατάτα βραστή με θυόσμο άπειρο. Δεν έπρεπε να βάλω το θυόσμο. Δεν τρώω. Γενικά δεν τρώω δυόσμους και τέτοια. Κωνσταντίνα δεν τρώει ομά λόγω της. Αυτό. Αυτό είναι γυρλού κοτόπουλο, θες αυτό. Αλλά αυτό πρέπει να έχει μέσα ντομάτα. Κάτω τη βγάλω. Γυρλού κοτόπουλο. Σου τι φάμε αυτή. Με τυρούνι. Τι πες, όχι, θες να με κατηγορήσεις. Τα vlog μας θα φανείς ο πιο κρινιάρης άνθρωπος του κόσμου να κάνεις έτσι. Αν παίρνεις βίντεο με το που ξυπνάω και είμαι μέσα στην όρεξη, τότε ναι, αν παίρνεις βίντεο τα βράδια που έχω κουραστεί, θα βγω γκρινιάς. Κωνσταντίνα, ξύπνα. Έχουμε αστολίσει με ένα δέντρο. Έφτιαξα εγώ ένα καφέ, πίνω, έβλεπα λίγο YouTube και η Κωνσταντίνα κοιμήθηκε. Είπα, κοιμήσου λίγο. Φταίει το ότι δεν πίνεις καφέ καθόλου. Πίνεις λίγο. Λοιπόν, έλα, πάμε. Είμαι έτοιμος να στολίσουμε ό,τι δέντρο θέλεις. Αυτά που θα πάνε. Είναι το challenge του σημερινού βίντεο, να τα χωρέσουμε κάπου. Όπου. Οπουδήποτε. Κάπου πρέπει να βγούμε. Έχεις τα κάπου πάλι μέσα. Στο υπνοδωμάτιο. Απλά στο υπνοδωμάτιο γίνεται ήδη μέσα χαμό. Δεν ξέρω αν είναι relatable αυτό που λέμε, αλλά δεν μπαστάρνει ο χώρος. Δεν έχουμε χώρο. Και θα αργήσουμε να αποκτήσουμε χώρο. Είχαμε γυμναστική στο σπίτι για ένα μήνα. Οπα! Ποιος φταίει τώρα που υπάρχουν αυτά τα πράγματα? Θα πρέπει να τα βάλουμε στο Fiat. Άντε ρε. Έχουμε κάποια αντικείμενα για Fiat Project. Στοντία πότε θα το κάνουμε το Fiat Project? Εδώ. Εμένα. Πως ένα εξαρτάται. Δώσε το και να το δρομολογήσουμε. Έχω χωράσει πράγματα για το Fiat και δεν πηγαίνω. Εντάξει. Δεν ξέρω πώς είχα καταφέρει να μπουν όλα εκεί πέρα. Εγώ τα έβαλα. Όχι. Λοιπόν. Αυτό είναι σίγουρα Χριστουγεννιάτικα. Ναι, είναι. Ωραία. Αυτό πες να μην είναι. Έχει κάτι Adidas, δεν κάνω. Ναι, δεν σου κάνουν αυτά. Είναι μεγάλα. Τα δώσω. Ναι, γι' αυτό το είχα αφήσει εκεί. Απλά εκεί που ήταν το ξέχασα. Παίρνω το σάκ. Τα στολίδια είναι. Έρχεται το δέντρο! Έλα! Καλά Χριστούγεννα! Άντε. Εσύ, αυτό είναι το λευκό, όχι, αυτό πέρυσι θα το πήραμε. Όχι! Πέρυσι. Max πρόπερση. Εγώ ξεκινάω να μην.
σημαίνει ωραίο, τι σημαίνει άσχημο. Μην ανοίξει, δηλαδή αυτό το κάνω εγώ. Η ομορφιά είναι υποκειμενική. Λοιπόν, θα βάλω Epidemic Sound που είναι no copyright. Όσοι θέλετε, link κάτω στην περιγραφή, το δικό μου, για να πάρετε το δωρεάν trial για να το ακούσετε. Τρομερό library. Κωνσταντίνα, με αφήνεις να κάνω διαφημίσεις στα βίντεο σου. Τι να κάνω, βάλε επιλογή. Moods. Όχι, είναι top, το χρησιμοποιώ και στα βίντεο μου, απλά δεν το λέω, βαριέμαι. Θα κάνουμε το κόλπο που θα το βάλουμε στο λίδιό μου μπροστά για να πείσω καθόλου. Για να γλιτώσουμε χρόνο. Όχι. Αυτή δεν μια μέρα. Ζεσταίνομαι, δεν αποδεθώ. Βάλουμε το κανάδικο. Outfit νούμερο 2. Ζακέτα, t-shirt, παντελόνι. Πρέπει να δίνεις Άγιος Βασίλης. Με βαντάζεις εμένα η Βασίλης, πιο πολύ σαν ξωτικό θα είμαι. Ποια είναι πολύ βαρετό. Δεν μπορώ, παιδιά, δεν μπορώ. Τι. Πίσω. Γιατί? Αύριο έχουμε να στολίσουμε το δέντρο του Αϊκούν. Έχει δέντρο Αϊκούν. Μεθαύριο έχουμε να στολίσουμε το στούντιο. Έχω δέντρο! Έχεις και εσύ και εγώ, δύο δέντρα στο στούντιο. Θα λείπουμε το Σάββατο. Θα λείπουμε. Θα πάμε στην Αθήνα για ένα ωραίο ταξίδι, πάρα πολύ ωραίο. Και χριστουγεννιάτικο. Μα κάνεις αυτό που θολώνεις στα μάτια, φαίνεται πολύ ωραίο. Γιατί δεν είναι ωραίο. Δεν εννοώ, εντάξει. Πάνω! Ξέρεις. Next step είναι να βάλουμε τα στολίδια. Βάλε το πρώτο, να έχεις την τιμή. Ήρθε η μεγάλη στιγμή. Ναι. Κράτα. Θα το κάνουμε μαζί. Ναι. Εσύ καθοδήγησε εγώ όλο την κάμερα. Πήκε. Γέρνει. Έτοιμο. Ταραάν. Τηλεόραση. Δώρα. Έτσι πρέπει να το πέταξες. Πρέπει να δω τι πιάνει το κοντρόλερ. Δεν πιάνει. Πώς είναι. Τώρα μάλιστα. Τώρα αισθάνομαι τα χριστουγεννιάτικα vibes. Ναι. Τι. Όχι, γιατί τραβάς συνέχεια εσύ και νομίζουν ότι εσύ στολίζεις. Λοιπόν, ανέβασα χθες ένα βίντεο και βλέπω λίγο τα σχόλια. Ναι, στολίζω, ναι. Ανά 10 λεπτά κάνει διάλειμμα. Σε επόμενο vlog μας, όχι στο επόμενο, σε επόμενο. Αν θέλει ο κόσμος θα τους δείξουμε τι έχει εδώ μέσα. Και να τους πούμε και ιστορία, αν θέλουν. Εδώ. Βάλουμε και αυτό εδώ. Για το χριστουγεννιάτικο. Είμαι αγγελάκι. Έχει μείνει το ένα πάνω του. Για να γίνει. Κόλλησε. Τι θέλεις να φορέσεις. Κάτι γεμίζει χρυσόσκονες. Αυτό εδώ. Ρε, γιατί το έβαλες εδώ αυτό. Αυτό έχει εμείς τα πάντα χρυσόσκονη. Ένα μαλλί με έβαζε. Όχι ρε. Ούψ. Πάρτο. Τέλειο. Τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε. Έχουμε ναι. Christmas among the sound του σπίτι. Μπράβο. Πόσο βαρέθηκες. Εντάξει, μας πήρε 2 ώρες. Μια χαρά είναι.
ήταν δύο, ούτε καν δύο. Ούτε, ώρες. Ούτε, παιδιά, μια χαρά, μια χαρά. 7 και ξύπνησα και είναι 9 και. Όχι, είναι ωραίο, θα το συνηθίσω γιατί θυμάμαι και πέρυσι ότι μόλις είχε ξεστολίσει μου κακοφαίνονταν full. Είναι γενικά πολύ πιο cozy, έτσι. Θα μπούμε στο mood, πιστεύω, και με το σπίτι και με τα βίντεο και με τα σχόλιά σας και γενικά με αυτά που θα κάνουμε. Οπότε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο. Αύριο στο δεύτερο vlog μας, το πρώτο το καταφέρουμε με επιτυχία, άλλα 25. Άλλα 25, θα βαρθείτε μας βλέπετε. Ναι. Γράψτε μας κάτω στα σχόλια αν ανυπομονείτε για το υπόλοιπο vlog μας και θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας!